Την έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, την άντληση τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η απόδοση των ομολόγων θα διαμορφωθεί στο επίπεδο του 3,5 με 3,6%. Θεωρώ βέβαια ότι αυτή η έκδοση θα είναι μια ακόμη ένδειξη ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται στην κανονικότητα. Τα χρήματα αυτά βέβαια θα διατεθούν για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της χώρας. Σαφώς δεν ήταν αναγκαίο να βγούμε αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα για να επιστρέψει στην κανονικότητα πρέπει να αρχίσει να αυτοχρηματοδοτείται από τις αγορές και να μην προσφεύγει βέβαια ούτε στο cash buffer ούτε και στα διαθέσιμά της. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Ελλάδα έδωσε εντολή στις Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και Societe Generale για μια νέα έκδοση ομολόγου με ορίμανση τον Απρίλιο του 2024. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 μηνών και συγκεκριμένα στο 4,07%. Υποχωρούσε το πρωί της Δευτέρας το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, όπως αυτό αποτυπωνόταν στην απόδοση του δεκαετούς ομολόγου. Σημαντικό στοιχείο βέβαια για την επιλογή του χρόνου εξόδου στις αγορές ήταν πρώτον να ηρεμήσει το εξωτερικό περιβάλλον, βλέπε πρόβλημα της Ιταλίας, και βεβαίως και το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, κάτι που από ό,τι φαίνεται στέφθη με αποδοχή από πλευράς των αγορών, για το λόγο ότι σήμερα τα επιτόκια έχουν περαιτέρω αποκλιμακωθεί. Το πρακτορείο Reuters με τηλεγράφημά του συνδέει την επικύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με την απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, υποστηρίζοντας ότι μπήκε τέλος στην πολιτική αβεβαιότητα, κάτι που επηρέασε και την ελληνική οικονομία.